Κύριε Υφυπουργέ, η κατάσταση στον χώρο του αθλητισμού είναι δραματική, αποκαρδιωτική, απαράδεκτη, με ευθύνη της κυβέρνησης και εσάς προσωπικά. Πρώτον, από τον Νοέμβριο ο αθλητικός κόσμος και οι αθλούμενοι και οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε απόγνωση, ειδικά των μικρότερων κατηγοριών σε ομαδικά αθλήματα, καθώς μετά τη διακοπή των πρωταθλημάτων, με εξαίρεση αυτά το Super League 1 και 2, Basket League και Volley League, όλο αυτό το διάστημα παραμένουν ουσιαστικά χωρίς εισόδημα. Και μάλιστα πρόκειται για κατηγορίες που οι παίχτες έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, σχεδόν τις ίδιες υποχρεώσεις με μια β' επαγγελματική κατηγορία. Δεύτερον, χιλιάδες σωματεία έχουν αποκλειστεί από το αθλητικό μητρό, ενώ έχουν αθλητική δραστηριότητα. Αρνείστε να τους επιχορηγήσετε έστω και αυτά τα ψίχουλα από την κρατική επιχορήγηση. Και όλα αυτά γιατί? Για να τιμωρήσετε όποια σωματεία, παράγοντες και αθλητές δεν είναι της αρισκίας σας, για να ελέγξετε τις επικείμενες αρχαιρεσίες των αθλητικών ομοσπονδιών. Και εφαρμόζοντας μάλιστα ηλεκτρονικές ψηφοφορίες με πρόσχημα τη διαφάνεια, την απλούστευση των διαδικασιών και άλλες πολλές δικαιολογίες. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, με έγγραφό σας ζητάτε την αποπομπή από τις παιδικές εγκαταστάσεις όσων σωματείων δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρό Αθλητικών Σωματείων. Εστάλει ένα έγγραφο δικό σας 3 Δευτέρου 2021 από το γραφείο σας προς τους Δήμους όλης της χώρας, το κοινοποιήσατε στον Υπουργό Ιστορικών, στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, στον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ και τη στείλατε αυτή την επιστολή εν μέσω πανδημίας με τις χρονοβόρες διαδικασίες για την ένταξη στο Μητρό που πραγματικά έχουν γονατίσει τα σωματεία. Πρόκειται για μια πρωτοφανή πρακτική Υπουργού. Απευθύνεστε στους Δήμους της χώρας, καλώντας τους να αποκλείσουν από τις αθλητικές τους εγκαταστάσεις όσα σωματεία δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρό. Αντί δηλαδή ο Υπουργός να στηρίξει τα αθλητικά σωματεία, τα πολεμά λησαλέα. Στην ουσία, τι κάνετε κύριε Υφυπουργέ, τους εκβιάζετε με την εξής πρόταση, κάνοντας υπόδειξη στους Δήμους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσή τους, δύναστε με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 3, παράγραφος 4 του νόμου 4726 του 20, να αποφασίσετε να αποχωρήσουν από τις εγκαταστάσεις τους. Η απαράδεκτη αυτή μεθόδευση έχει προξενήσει αναστάτωση στον αθλητικό κόσμο. Ήδη δεκάδες ενώσεις, φορείς και σωματεία από όλη την Ελλάδα έχουν ξεσηκωθεί μπροστά στον κίνδυνο. Δεκάδες σωματεία με χιλιάδες αθλητές και μη έχοντας προλάβει να εγγραφούν στο Μητρό, να μείνουν στον δρόμο. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, το ερώτημα των ερωτημάτων. Έχετε διερωτηθεί τι ζημιά έχετε προκαλέσει στον εραστεχνικό ελληνικό αθλητισμό και τις συνέπειες που θα έχουν όχι μόνο τώρα αλλά και στη μετα-COVID εποχή? Τι προτίθεστε να κάνετε προκειμένου πρώτον να προχωρήσετε άμεσα στο άνοιγμα της αθλητικής δραστηριότητας και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες των επιστημόνων και με όλα τα μέτρα προστασίας? Δύο, να μην εφαρμοστεί αυτός ο άθλιος αποκλεισμός των σωματείων που επιδιώκεται από τις αθλητικές εγκαταστάσεις και να ανακαλέσετε το προκλητικό έγγραφο προς τους Δήμους. Κύριε συνάδελφε και στη δευτερολογία. Ναι, ολοκληρώνω και πρόεδρε, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Να επιχορηγήσετε άμεσα όλα τα σωματεία με βάση τα τμήματα και τα αθλήματα που καλλιεργούν και τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό Μητρό. Και τέσσερα, να αποσυνδεθεί το Μητρό από τις εκλογικές διαδικασίες σωματείων και ομοσπονδιών. Να συμμετάσχουν στις εκλογές με βάση την αθλητική αναγνώριση και την αθλητική δραστηριότητα. Το Μητρό να παραμείνει ανοιχτό σε όλα τα σωματεία και να απλουστευτούν οι διαδικασίες πρόσβασης και ολοκλήρωσης της εγγραφής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Ελάτε κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τελευταίο διάστημα, με αφορμή τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έχει ανοίξει δημόσιος διάλογος για τα φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας, την εξουσιαστική βία, τη σεξουαλική παρενόχληση και την κακοποίηση σε αθλητές, καλλιτέχνες και σε άλλους κοινωνικούς χώρους. Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η ιστορία της Σοφίας Μπεκατόρου και οι καταγγελίες του Νίκου Αγκλαμανάκη, είδαμε εκατοντάδες υποστηρικτικές αναρτήσεις πολιτών και ανακοινώσεις στήριξης αθλητών, συλλόγων και παραγόντων όλου του αθλητισμού προς το πρόσωπό τους. Κυρίως είδαμε όμως την προτροπή προς κάθε άνθρωπο που έχει κάθε θύμα κατάχρησης εξουσίας, που έχει πέσει θύμα κατάχρησης εξουσίας, σεξουαλικής και κάθε άλλης μορφής βίας, να σπά τη σιωπή του. Είδαμε την πρόεδρο της Δημοκρατίας να καλεί συμβολικά τη Σοφία Μπεκατόρου, να κάνει σχετικές δηλώσεις. Είδαμε τον πρωθυπουργό της χώρας μας να βγαίνει μπροστά και να αναδεικνύει κέρια τη σοβαρότητα του θέματος, να εκφράζει την ευαισθησία του, να ανακοινώνει πρωτοβουλίες. Είδαμε τη δικαιοσύνη να κάνει κινήσεις, τις απαραίτητες κινήσεις, έρευνες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Και βεβαίως, εμείς δεν μπορούσαμε να μείνουμε
άπραγη σε όλη αυτή την ιστορία, μιας και είχαμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο ασφάλειας για όλους αυτούς τους αθλητές που πλέον ξέρουν ότι μια κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να σπάσει αυγά και να πάει μέχρι τέλους αυτή τη μεγάλη και σοβαρή υπόθεση. Όμως δεν φτάνουν όλα αυτά που έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και σήμερα ανακοίνωσα, τα οποία παρουσιάζω και στην Ολομέλεια και αμέσως μετά στη δευτερολογία μου θα απαντήσω και στο ερώτημά σας, κύριε Συντηχάκη. Παρουσιάζω σήμερα μια δέσμη μέτρων, ένα πλαίσιο 13 μέτρων. Άλλα τα έχουμε δρομολογήσει ήδη και άλλα τα προγραμματίζουμε για το προσεχές διάστημα. Ιδρύουμε λοιπόν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Κέντρο Υποστήριξης Αθλητισμού, Help Desk. Δημιουργία υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία θα υποδέχεται αιτήματα και ερωτήματα αθλητών, αθλητικών φορέων και γενικότερα του κοινού, θα τα προωθεί αρμοδίως στις υπηρεσίες και εν συνεχεία θα απαντά για την επίλυση διαδικαστικών, λειτουργικών, θεσμικών, νομικών, υπηρεσιακών και λοιπόν ζητημάτων. Δεύτερον, αθλητικός συνήγορος, θεσμικός διαμεσολαβητής μεταξύ της αθλητικής οικογένειας, αθλητές, γονείς, ανήλικων αθλητών, προπονητές και για τον έγκαιρο εντοπισμό και τη δίκαιη και αποτελεσματική διαχείριση καταγγελιών. Τρίτον, συμβουλευτική γραμμή υποστήριξης. Βρίσκεται ήδη σε επεξεργασία κοινή υπουργική απόφαση σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ενίσχυση των ήδη υφισταμένων δομών με σκοπό την υποστήριξη και των αθλητών που υφίστανται οποιοδήποτε είδους κακοποίηση. Τέταρτον, κώδικες ακεραιότητας. Πρώτον, κώδικες διοντολογίας, δημιουργία δηλαδή όπου δεν υπάρχει και πιστή τήρηση από όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες και ενώσεις των διοντολογικών αρχών και διεθνών προτύπων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητών και των λοιπόν φορέων του αθλητισμού, εναρμονισμός με τον κώδικα διοντολογίας της ΔΟΕ και δεύτερον πειθαρχικός κώδικας, επικαιροποίηση του πειθαρχικού κώδικα και τήρηση στην κατεύθυνση των αρχών της ΔΟΕ και της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Πέμπτον, Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών, το λεγόμενο ΕΚΑΕ. Ενεργοποιούμε ένα σημαντικό πυλώνα στον τομέα της αθλητικής έρευνας και ιατρικής της άσκησης, ο οποίος για χρόνια ήταν ανενεργός. Με την μετακατάσταση των γραφείων του σε νέους χώρους του ΆΚΑ, την εξασφάλιση χρηματοδότησης για τον εξοπλισμό του με καινοτόμα ιατρικά εργαλεία, το ΕΚΑΕ ξεκινά άμεσα να επιτελεί το αθλητικό και κοινωνικό του έργο. Έκτον, αθλητική ψυχολογία. Υποχρεωτική απασχόληση ψυχολόγου σε όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες σε συνεργασία με το ΕΚΑΕ και με την Γενομική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Έβδομον, Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών υπό την εποπτεία του ΖΙΣ Αθλητικά και σε συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, δημιουργούμε το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών. Θα προσφέρει σεμινάρια επιμόρφωσης με στόχο τη δημιουργία ενός διαρκούς επιμορφωτικού θεσμού για τα στελέχη του αθλητισμού. 8. Μητρώο Αθλητικών Σωματείων. Συνεχής επικαιροποίηση. Κανένα κλείσιμο του Μητρώου των νομίμων ερασιτεχνικών σωματείων που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο και που επιθυμούν να ενταχθούν. Η πόρτα είναι ανοιχτή και τους καλούμε όλους προς την νομιμότητα, προς τη διαφάνεια, προς την οικοκυροσύνη. 9. Μητρώο Προπονητών. Έχει ήδη θεσπιστεί στο νόμο 4726 του 2020 και βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες με τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προκειμένου να υλοποιηθεί και να τεθεί σε λειτουργία το αμέσως επόμενο διάστημα το Μητρώο Προπονητών, το οποίο θα είναι προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο. 10. Κλιμάκιο ελέγχου αθλητικών φορέων. Σύσταση ελεγκτικού μηχανισμού για την ενέργεια ελέγχων, ορθότητας των καταχωρημένων στοιχείων των αθλητικών σωματείων στο Μητρώο, αναφορικά με τη δραστηριότητα και τη σωστή λειτουργία τους. 11. Χείλων. Μετράμε, αξιολογούμε, βελτιώνουμε. Επικαιροποίηση του συστήματος αξιολόγησης βαρύτ και με συντελεστές αξιολόγησης χείλων και με αύξηση του συντελεστή βαρύτητας σε θέματα καλής διακυβέρνησης. Για πρώτη φορά εφαρμόζουμε ένα σύστημα που εξασφαλίζει αξιοκρατία και διαφάνεια στην κατανομή της κρατικής επιχορήγησης προς όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες της χώρας μας. 12. Ψηφιακή βίβλος 2020-2025. Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του αθλητισμού και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κοινωνίας της Πληροφορίας, δημιουργούμε επιπλέον Μητρώο Αθλητικών Φορέων για ομοσπονδίες και ενώσεις, Μητρώο Διακριθέντων Αθλητών, Μητρώο Αθλητικών Υποδομών της χώρας. Κύριε Υπουργέ, και ολοκληρώνω η προέκταση του ΠΕΛΟΠΑ που κάνουμε με την ΚΕΔΕ, Μητρώο Εποπτευομένων Φορέων, Μητρώο Οικονομικών Δεσμεύσεων των Εποπτευομένων Φορέων, Μητρώο Κανονισμών Αθλημάτων Αγωνισμάτων των Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών, Μητρώο Διαμεσολαβητών Αθλητικών Συμβάσεων, Μητρώο Λεσκών Φιλάθλων,
πλατφόρμα διαχείρισης των προγραμμάτων άθληση για όλους. Και 13. Σποτάκια βιντεομηνύματα. Καμπάνια μέσω των social media για την πρόθεση μηνυμάτων, πρόληψης της βίας και αντιμετώπισης της διαφθοράς και της κακοποίησης στον αθλητισμό. Το πλαίσιο των 13 μέτρων που παρουσιάσαμε θα εφαρμοστεί εντός του τρέχοντος έτους. Μόνη εξαίρεση η ψηφιακή βίβλωση, η οποία θα πάρει περισσότερο χρόνο. Δουλεύουμε όλοι μαζί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για ένα νέο. Ένα νέο, φωτεινό, σύγχρονο, δίκαιο, διαφανές, αλλά και δημοκρατικό αθλητικό οικοδόμημα. Ο αθλητισμός στο προσκήνιο. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, για 3 χρόνια. Για 3 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, ενδιαφέροντα τα όσα είπε ο κύριος Υφυπουργός, αλλά θα έλεγα ότι δεν έχουν μία άμεση σχέση με την απάντηση που όφιλε να δώσει στα ερωτήματα τα οποία θέσαμε. Βέβαια, ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει από τους όσους μας παρακολουθούν. Παρ' όλα αυτά όμως, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι η καταδίκη για τα όσα έχουν αποκαλυφθεί στον χώρο του αθλητισμού και όχι μόνο στον χώρο του αθλητισμού και στον χώρο της τέχνης και σε κάθε εργασιακό χώρο που συμβαίνουν τέτοιου είδους φαινόμενα, προφανώς η καταδίκη είναι μια πράξη αυτονόητη και μάλιστα χωρίς ναι μεν αλλά. Εξίσου αυτονόητη είναι και η ολόπλευρη προστασία των θυμάτων αυτών, αλλά με αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Για όλους, για όλες τις περιπτώσεις που έχουν υποστεί είτε σεξουαλική παρενόχληση, είτε βία στους ίδιους. Οι αιτίες όμως, έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ πέρα να αναδειχθούν και οι αιτίες. Οι αιτίες προφανώς βρίσκονται σε αυτόν τον αθλητισμό του σήμερα που βυθίζεται στη σύψη και την εμπορευματοποίηση προς όφελος των ισχυρών, που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπηρετεί και νομοθετεί. Όλα τα υπόλοιπα, κατά την άποψή μας, καλά είναι να ακούγονται, αλλά έχουν ελάχιστο αντίκρισμα όσο δεν χτυπιούνται οι πραγματικές αιτίες. Και η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, δεν θέλουν να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο και επιδίδονται στην ατομική ευθύνη. Δηλαδή, βγες να το καταγγείλεις. Δεν φτάνει μόνο να βγεις να το καταγγείλεις, πρέπει να σπάσει συνολικά η σιωπή για τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που εξαναγκάζουν τις γυναίκες να οδηγηθούν, να υποστούν όσα έχουν υποστεί και να οδηγηθούν και στη σιωπή. Αλλά, κύριε Πρόεδρε, τα θέματα τα οποία έθεσα ήταν πολύ συγκεκριμένα. Η επανακίνηση της αθλητικής δραστηριότητας. Δεν είπε τίποτα. Δεν είπε τίποτα ο Υφυπουργός. Το ερώτημα είναι γιατί 2 μέτρα και 2 σταθμά σε κατηγορίες με τα ίδια υγειονομικά πρωτόκολλα. Βεβαίως, κάθε άθλημα έχει την ιδιαιτερότητά του. Άλλο έχει σωματική επαφή, άλλο δεν έχει. Εδώ όμως μιλάμε για διαφορετικές κατηγορίες του ίδιου αθλήματος με τα ίδια υγειονομικά πρωτόκολλα. Υπάρχει σε όλα πλέον πείρα για το ασφαλές άνοιγμα. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει άμεση χρηματοδότηση, να υπάρξει επιπλέον προσωπικό, μέτρα προστασίας. Και βέβαια, κύριε Υφυπουργέ, κάνετε ό,τι κάνει η κυβέρνηση φυσικά σε όλα τα θέματα. Όταν δεν θέλει να ξοδευτεί βέβαια. Τώρα, για παράδειγμα με τη χιονόπτωση, σήμερα. Κάθε χιονόπτωση τη βαφτίζουμε ακραίο καιρικό φαινόμενο, κλείνουμε τους δρόμους, μόνο και μόνο για ποιο λόγο, για να κρυφθούν οι τεράστιες ελλείψεις στον τομέα της πολιτικής προστασίας, του σχεδιασμού και των υποδομών για την ικανοποίηση βασικών λαϊκών αναγκών. Το ίδιο και στον αθλητισμό. Με τις απαράδεκτες τοποθετήσεις ότι ο αθλητισμός αποτελεί εστία μόλυνσης, όταν σε όλες τις έρευνες και στα τεστ που έχουν γίνει μέχρι σήμερα η θετικότητα στον κορονοϊό, στα τεστ που έχουν γίνει στον αθλητισμό, δεν ξεπερνά το 0,5%. Δεν μπορεί η μπάλα να μην μεταδίδεται, να μην μεταδίδει τον κορονοϊό στην Basket League και να το μεταδίδει μόνο στις μικρότερες κατηγορίες, αντίστοιχα στο ποδόσφαιρο και πάει λέγοντας. Δεν μπορεί να μεταδίδεται ο ιός μόνο στις μικρές κατηγορίες, εκεί δηλαδή που δεν υπάρχει το πολύ χρήμα. Δεν μπορεί να μην υπάρχει καμία μέρημνα για χιλιάδες αθλητές και τις οικογένειές τους όταν εξαρτάται η επιβίωσή τους από την ενασχόλησή τους με το άθλημα του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ κτλ.
Η κυβέρνηση παίζει με τις ζωές τους και δικαιολογημένα διαμαρτύρεται όλος αυτός ο κόσμος. Έκαναν και τη συγκέντρωσή τους στο Σύνταγμα με ένα και μόνο σύνθημα. Ο αθλητισμός είναι ζωή, στηρίξτε τον εδώ παρακαλώ και τώρα, διεκδικώντας την επανεκκίνηση της αθλητικής δραστηριότητας. Και τέλος, για το θέμα της αποπομπής από τις γηπαιδικές εγκαταστάσεις. Κάνετε υπέρβαση καθηκόντος σας. Καλείτε τους Δήμους αυθαίρετα να εφαρμόσουν διατάξεις του νόμου 4726, ενώ αυτές οι διατάξεις δεν αφορούν δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά αθλητικές εγκαταστάσεις νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Αγνοείτε ακόμα και τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που λέει ότι παραχωρούμε αθλητικές εγκαταστάσεις στα σωματεία, σε φορείς μαζικού λαϊκού αθλητισμού. Αντί λοιπόν να ζητήσετε να επιχορηγηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό οι Δήμοι για τη συντήρηση των γηπέδων που τους ανήκουν και παραχωρούνται στα ερευνητικά σωματεία, δώστε μου λίγο χρόνο ακόμα, γιατί ο κύριος Υπουργός έθεσε κάποια ζήματα που αντικειμενικά έπρεπε να τοποθετηθούν. Ναι, αλλά εγώ είμαι πρόεδρος εδώ για την ερώτηση, όχι για να κάνετε διάλογο σε άλλα θέματα. Βεβαίως. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι είναι ένας παραλογισμός αυτός από την πλευρά της κυβέρνησης, από την πλευρά του Υπουργού. Γιατί τόση πρεμούρα να ελέγξει πλήρως το αθλητικό κίνημα η κυβέρνηση, ο Υπουργός? Μα ο στόχος είναι προφανώς και προωθείται συστηματικά εδώ και χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις. Έτσι, ο τεχνικός αθλητισμός ως κοινωνικό αγαθό, ως δικαίωμα κάθε εργαζόμενο, δεν είναι προσοδοφόρος. Και πρέπει να γκρεμιστεί οριστικά, να θωρακιστεί ο αθλητισμός εμπόρευμα. Να καθαρίσει δηλαδή το αθλητικό τοπίο, να μπει λουκέτο στα σωματεία και να συγκεντρωθεί η αθλητική πίτα σε λίγους. Αυτοί που ενδιαφέρονται να επενδύσουν και με το αζημίωτο. Να λοιπόν ποιες είναι οι πραγματικές στοχεύσεις της κυβέρνησης γύρω από το ζήτημα των αθλητικών εγκαταστάσεων, γύρω από τα ζητήματα του αθλητικού Μητρώου, γύρω από τα ζητήματα των αρχαιρεσιών και τον έλεγχο που επιδιώκει η κυβέρνηση. Κύριε συνάδελφε, με κάθε τρόπο, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να πάρει μέτρα αντιμετώπισης. Ενίσχυση των αθλητικών σωματείων, την επιχορήγησή τους και φυσικά να δώσει το δικαίωμα σε αυτά τα σωματεία να συμμετάσχουν στις εκλογές και με το ελεύθερο μέχρι να εγγραφούν. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστούμε. Κύριε Υπουργέ, έλατε. Αντί για τρία λεπτά, τρία χρόνια του δίνατε, όπως είπατε κατά λάθος στην αρχή, πάλι δεν θα καταφέρει να πείσει ούτε το στενό ακροατήριο που έχει το ΚΚΕ μέσα στον αθλητικό χώρο. Γιατί ακριβώς δεν γνωρίζετε τι λέτε. Διότι ήταν ενημέρωτος για άλλη μια φορά, διότι έρθετε εδώ πέρα και αναμασάτε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Και σύν της άλλης, συνεχίζω ότι κρατώ το ότι βρήκατε εξαιρετικά ενδιαφέρον τα 13 σημεία πλαίσιο που ανακοινώσαμε λίγο πριν. Εύχομαι λοιπόν, όταν έρθει η ώρα συζήτησης κάποιων από αυτά στο Κοινοβούλιο, να ψηφιστούν από μέρους σας και να μην κρατήσετε αυτή τη στήρα, αντιπολίτευση, μονόλογο που λέτε και τελικά κανένας δεν σας ακούει, γιατί δυστυχώς δεν ξέρετε τι λέτε. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε. Με επιχειρήματα θα σας απαντήσω λοιπόν. Με το άρθρο 3, παράγραφος 4 του νόμου του Υπουργείου Αθλητισμού 4726 του 2020, κρατήστε τα και κρατήστε τα σημειώσει, δεν ξέρετε τι λέγατε λίγο πριν, που ψηφίσαμε το Σεπτέμβριο του 2020, τροποποιήθηκε το άρθρο 8 του νόμου 2725 του 1999. Και προβλέφθηκε ότι στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τρίτη Μητρώου ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων, αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του νόμου 4714 του 2020, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Με το άρθρο 33, παράγραφος 2 του ίδιου νόμου μας, 4726, προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα από το οποίο και μετά δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων των υποπτευομένων φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, εφόσον δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρό. Αυτό το χρονικό διάστημα είναι 6 μήνες από τη δημοσίευση του ΦΕΚ, άρα έως τις 18 Μαρτίου του 2021. Επιπλέον, κάτι που επίσης αγνοείται και λυπάμαι, γιατί ήταν ενημέρωτος. Είναι κρίμα να είστε εδώ πέρα και να ξέρετε τι λέτε. Με το άρθρο 66, παράγραφος 2 του νόμου 4735 του 2020, του Υπουργείου Εσωτερικών, αγαπητέ κύριε Συντιχάκη, του Υπουργείου Εσωτερικών, νόμος ψηφισμένος, τον αγνοείται, λυπάμαι, προβλέθηκε επιπλέον ότι αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8
του νόμου 47-25 του 99 και δεν είχε εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρό Αθλητικών Σωματείων το άρθρο 142 του νόμου 47-14, δεν μπορεί, λέει το Υπουργείο Εσωτερικών, σε νόμο ψηφισμένο, που αγνοείται, λυπάμαι, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ Α και Β βαθμού. Η ρύθμιση της παρούσας τίθεται σε ισχύ 6 μήνες μετά από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Δημοσιεύτηκε ο νόμος του Υπουργείου Εσωτερικών που αγνοείται στις 12 Δεκάτου 2020 στο ΦΕΚ, συνεπώς εφαρμόζεται μέχρι και τις 12 Απριλίου του 2021. Την Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου, απέστειλα προς τους Δήμους όλης της χώρας επιστολή όπου υπενθύμιζα στο πλαίσιο των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης τις παραπάνω 2 υποχρεώσεις. Επισήμαινα μάλιστα ότι ήδη έχουν εγγραφεί στο Μητρό Αθλητικών Σωματείων, τότε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 4.022 ερασιτεχνικά σωματεία και καλούσα την τοπική αυτοδιοίκηση να συστρατευτούμε, ενημερώνοντας όσα σωματεία δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Μητρό, να το πράξουν. Επιθυμούμε, κύριοι συνάδελφοι, όλα τα σωματεία να νομοποιηθούν. Δεν θέλουμε να αποκλείσουμε κανένα. Απέναντίας, θέλουμε να επικρατεί τάξη και διαφάνεια στο αθλητικό οικοδόμημα. Θέλουμε νοικοκύρια μας στον αθλητισμό και βοηθάμε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε να νομοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα σωματεία. Δεν αποκλείσαμε κανένα. Έχουμε ήδη όμως ανακοινώσει, και αυτό σας γέφυγε, τι κρίμα, λόγω των συνθήκων της πανδημίας, σκοπεύουμε να δώσουμε μια εύλογη παράταση στις παραπάνω προθεσμίες για να προλάβουν όλοι να τακτοποιηθούν. Όλοι όσοι επιθυμούν δηλαδή και έχουν διάθεση πραγματικά να συνταχθούν με την πολιτεία. Ήδη ετοιμάζουμε στο νομοσχέδιο που έχει βγει σε διαβούλευση από την Παρασκευή σχετική διάταξη που θα θέτει ως χρονικό όριο τακτοποίησης την 31η του Αυγούστου. Δηλαδή, τους δίνουμε μερικούς μήνες ακόμα, μέχρι τέλος του καλοκαιριού, ώστε η νέα αγωνιστική περίοδο από το φθινόπωρο και μετά να ξεκινήσει απρόσκοπτα και νοικοκυρεμένα για όλα τα σωματεία που επιθυμούν να συνταχθούν με την πολιτεία.